Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την υπομονή, για την μικρή καθυστέρηση της σημερινής εκδήλωσης. Εγώ χαρά το μεγάλο ρόλο να προσφυγιάσω την συλλογικότητα, τις ποιες θα αλληλεγγύη στους απαρτίστες και στους γενικούς λαούς. Η ποιες θα αλληλεγγύη είναι μια σχετικά καινούρια συλλογικότητα, περίπου 1,5 χρόνο υπάρχουν και φτιάχτηκε από ανθρώπους οι οποίοι εμπνέονται από το τίμημα της Ζωμπατίστας, είτε παρακολουθώντας την αρχή που αυτό ξέσπασε, το 1900, είτε στην πορεία του, μέσα από τον λόγο του και τις πράξεις του, βρήκα μια έμπνευση να πάρουν δύναμη για τους δικούς αγώνες στον δικό του τόπο. Πολλοί από εμάς έχουν πάει στο Μεξικό, συμμετείχαν όλα αυτά τα 24 χρόνια σε κινήσεις έπραξης αλληλεγγύης στην Τζιάπας, μέσα από δομές που έχουν σχέση με την υγεία και την εκπαίδευση κυρίως. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάει καθόλου στο Μεξικό. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η διαδικασία της ζαπατιστικής αυτονομίας είναι ένα σφάρος, είναι ένα στίγμα το οποίο μας βοηθάει να πραγματιστούμε και να δούμε τους τρόπους που και εμείς θέλουμε να κάνουμε πολιτική στη χώρα μας. Σαν συλλογικότητα έχουμε επιλέξει να είναι μια συνάντηση ανθρώπων και όχι ομάδων, εκπροσώπων ομάδων, το οποίο λειτουργεί οριζόντια. Δεν έχουμε ομογενοποιημένη άποψη σε όλα τα ζητήματα και ο στόχος είναι διπλός. Από μια να έχουμε μια αποτελεσματική διάδοση και διπλοφόρηση σε σχέση με τον αγώνα του Ζωματίστας και από την άλλη μεριά να προσπαθήσουμε να δούμε τα κοινά ζητήματα της καπιταλιστικής επίθεσης που συνδέουν τους αγώνες παγκόσμια και άρα και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι αγώνες που βλέπουμε να δείχνουν να αναπτύσσει το Μεξικάνικο κράτος απέναντι στους λαούς και τη φύση είναι πράγματα που θα συναντάμε με τις διαφοροποίησεις τους και στην Ελλάδα. Από το ζήτημα των εξορίξεων, τις αναμογεννήτριες, τα μεγάλα έργα, την διαστροφή της φύσης με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τον πόλεμο ενάντια στους φτωχούς, θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες κοινοί άξονες από τους οποίους μπορούμε να μάθουμε τον Ζωμπατίστας να πάρουμε ιδέες, όχι αντιγράφοντας, αλλά εμπνεόμενοι και να κάνουμε το πέρα τις δικές μας κινήσεις προς μια δικιά μας αυτονομία. Δεν χρειάζεται πολύ παραπάνω πράγματα. Ως τώρα κυρίως έχουμε κάνει κάποιες τέτοιου τύπου δηλώσεις τη σημερινή και κάποιες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις αλληλεγγύης Ζωμπατίστας. Θα έρθουν οι επόμενοι σύντροφοι και συντρόφισσες πιο εκτενέστερα και στην κατάσταση που είναι κατά σήμερα, αλλά και σε ζητήματα που να κάνουμε τα κύματα στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε να λίγο να σας εισαγάγουμε στην κουβέντα. Με ένα εισαγωγικό κείμενο πριν ξεκινήσει ο σύντροφος θα βάλω να συζητά, να μας αναλύει. Να μας αναλύσει εκτενέστερα την κατάσταση. Πριν λίγους μήνες λοιπόν, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά τον εορτασμό της 25ης επετείου από την έναρξη του πολέμου ενάντια στη Λήθη, ο εξεγερμένος υποδιοικητής Μωυσές, εκπρόσωπος του ΕΣΕΤΑ ΕΛΕΝΕ, ανακοινώνει μπροστά στις χιλιάδες εξεγερμένες και εξεγερμένους πολιτοφύλακες, ζαπατιστικές βάσεις στήριξης και διοικητές και διοικήτριες, την απόφαση των ζαπατιστικών λαών να αγωνιστούν και να πολεμήσουν για να σταματήσουν την άγρια επέλαση της καπιταλιστικής λερναίας ίδρας. Δεν θα παραδοθούμε μόνοι και υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε χτίσει, ακόμα και αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, προειδοποιεί η νέα αριστερή κυβέρνηση του Μεξικού και το αφεντικό, την εξουσία. Τους μήνες που ακολουθούν, η προοδευτική κυβέρνηση του Λόπες Ομπραδόρ, του νέου επιστάτη του Τσιφλικιού, δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Συνεπικουρούμενοι από τις ένοπλες δυνάμεις, τα εντελώς στρατιωτικοποιημένα σώματα ασφαλείας, παλιά και νέα, και τις ναρκοπαραστρατιωτικές οργανώσεις, με τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων και της οικονομικής, μηδιακής και δικαστικής εξουσίας, συνεχίζει και αναβαθμίζει
τη ληστρική πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο νέος αυτός πόλεμος κατάκτησης που εκτυλίσσεται με δολοφονίες, καταστροφές και βίες εκενώσεις κοινοτήτων, βιασμούς, συλλήψεις, απαγωγές, απειλές, ένοπλες επιθέσεις, στοχεύει στην πλήρη εξόντωση των εξεγερμένων κοινοτήτων, στη λαϊλασία των εδαφών τους και στη συντριβή των αντιστάσεων. Ολόκληρη η χώρα και κυρίως το νότιο-νοτιοανατολικό της κομμάτι μετατρέπεται σε στρατιωτικοποιημένη ζώνη. Τα ζαπατιστικά εδάφη βρίσκονται σε στρατιωτικό και οικονομικό κλειό. Και σπάσαμε τον κλειό. Ο ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ, συνεπή στο λόγο του, όπως αυτός εκφράστηκε τον Οκτώβριο του 2016, με την απόφαση της συνέλευσης του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και του ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ, περνά στην επίθεση. Τον Αύγουστο του 2019 σπάει το στρατιωτικό κλειό, καταλαμβάνει ανακτά νέα εδάφη και δημιουργεί 11 νέα κέντρα αυτόνομης αντίστασης και ζαπατιστικής εξέγερσης, δηλαδή 7 νέα καρακόλ και 4 αυτόνομους εξεγερμένους ζαπατιστικούς δήμους. Οι πολιορκητές μας λένε έμειναν σαν ένας βρώμικος λεκές περικυκλωμένοι οι ίδιοι μέσα σε ένα έδαφος που διακρίνθηκε, ένα έδαφος όπου εξαπλώνεται η εξέγερση. Όπως αναφέρει η ιστορική ανακοίνωση της 17ης Αυγούστου της παράνομης επαναστατικής ιθαγενικής επιτροπής Γενικής Διοίκησης του ΕΣΕΤΑΕΛΕΝ, η επέκταση της αυτονομίας με την ανάκτηση νέων εδαφών, η γέννηση των 7 νέων καρακών και των 4 νέων αυτόνομων εξεγερμένων ζαπατιστικών δήμων ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας προβληματισμού και αναζήτησης. Χιλιάδες συνελεύσεις των ζαπατιστικών κοινοτήτων στα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού σκέφτηκαν και αναζήτησαν δρόμους, τρόπους, χρόνους. Μια διαδικασία στην οποία πρωταγωνίστησαν η ευφυΐα, η δημιουργικότητα και η φαντασία κυρίως των γυναικών και των νέων. Μετά από χρόνια σιωπηλής δουλειάς, παρά την πολιορκία, παρά τις εκστρατείες του ψεύδους, παρά τις συκοφαντίες, παρά τις στρατιωτικές περιπολίες, παρά την εθνοφυλακή, παρά τις αδιατάκτικες καμπάνιες που μεταμφιέζονται σε κοινωνικά προγράμματα, παρά τη λύθη και την απαξίωση, έχουμε γίνει περισσότεροι και πιο δυνατοί μας λένε. Στα 5 συνολικά κείμενα που δημοσιοποιήθηκαν, όσα και τα αρχικά καρακόλ, αφενός αναλύουν τα χαρακτηριστικά και τις μορφές αυτού του ανηλαιούς πολέμου που έχει κηρύξει το καπιταλιστικό σύστημα ενάντια στους από κάτω του Μεξικού και του κόσμου και αφετέρου και κυριότερο απλένουν για άλλη μια φορά το χέρι με την πράξη τους στις συντρόφισσες και στους συντρόφους που στο Μεξικό και στον κόσμο νοιάζονται για τους ζαπατιστικούς λαούς και ανάλογα με το χρόνο, τη γεωγραφία και τον τρόπο τους, ανεξάρτητα από χιλιομετρικές αποστάσεις, τείχη και σύνορα, ή τους φράχτες που μας υψώνουν, η καρδιά τους συνεχίζει να χτυπά μαζί με τη δική μας. Σε όλους εκείνους δηλαδή που δεν υποτάσσονται, δεν ξεπουλούνται, δεν παραδίδονται. Μας καλούν για άλλη μια φορά όλους εμάς τους κανείς καμία για το σύστημα και την εξουσία, να παγκοσμιοποιήσουμε την εξέγερση, να συμπορευτούμε, να οργανωθούμε, χωρίς να περιμένουμε κάποια πρωτοπορία, κόμμα, αρχηγό ή ηγεσία να μας καθοδηγήσει και να δημιουργήσουμε δίκτυα αντίστασης και εξέγερσης, δηλαδή κοινούς τόπους ελευθερίας και ισότητας, που να βασίζονται στην ανεξαρτησία και στην αυτονομία αυτών που το αποτελούν, απορρίπτοντας ρητά τον ηγεμονισμό και την ομογενοποίηση, και όπου η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια θα είναι ανεφόρο και οι καλές και οι κακές εμπειρίες του αγώνα του καθενός θα μοιράζονται. Γιατί η ελευθερία μας θα είναι έργο μόνο δικό μας. Γιατί ένα όνειρο που δεν περιλαμβάνει τον κόσμο είναι ένα όνειρο μικρό. Το σύντροφο Ναβάρο να μας μιλήσει. Να μας αναλύσει εκτενέστερα και την πρόταση των συντρόφων Ζαπατίστας και το νέο αυτό βήμα και την κατάσταση στο Μεξικό.
Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά για μένα μια τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας απόψε. Lo que voy a decir lo voy a decir a título individual, no es la voz de nadie, ni represento a nadie, es simple y sencillamente una reflexión sobre lo que está pasando hoy en México. Θα μιλήσω εκ του προσωπικού, δεν προσωπώ κανένα. Είναι απλά σκέψεις δικές μου ως προς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μεξικό. Y muchas gracias a Ana por adelantado por la traducción. Seguramente espero que mejore lo que diga. Ευχαριστώ πολύ και την Άννα εκ των προτέρων για την διερμηνία. Είμαι σίγουρος ότι θα καλυτερέψει ακόμα περισσότερο αυτά που θα πω. Y como estamos en Black Friday, voy a contar dos historias por el precio de una. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Black Friday, επομένως θα σας πω δύο ιστορίες στην τιμή της μίας. La historia del zapatismo y la historia de lo que hoy se llama la cuarta transformación. Θα σας πω την ιστορία αυτού που γνωρίζουμε ως ζαπατίσμο και την ιστορία της λεγόμενης τέταρτης μεταμόρφωσης. Una historia que está enmarcada en la temporada de huracanes que vivimos en toda América Latina. Πρόκειται για μια ιστορία που υπάρχει μέσα στο πλαίσιο της θύελλας, της καταιγίδας που βιώνουμε αυτή τη στιγμή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Así que si tienes sus gabardinas, por favor prepárense para la lluvia. Επομένως, αν έχετε μαζί σας αδιάβροχα, προετοιμαστείτε για την βροχή. Déjenme comenzar con una fotografía de el mes de julio-agosto del año de 1996. En San Cristóbal, Chiapas. Θα ξεκινήσω με μια φωτογραφία, από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1996 στο San Cristóbal της Chiapas. En esa fotografía aparecen frente a frente dos personajes mirándose a los ojos. De un lado está Andrés Manuel López Obrador y del otro está el subcomandante Marcos dándose la mano los dos. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε δύο ανθρώπους να στέκονται αντιμέτωποι ο ένας τον άλλον. Ο ένας είναι ο Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ και ο άλλος είναι ο subcomandante Μάρκος. Hoy, 23 años después, esa foto está rota, no existe más. Πρόκειται για μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται να δίνουν το χέρι ο ένας τον άλλον. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αυτή η φωτογραφία είναι σπασμένη, δεν υπάρχει πια. Esa foto tiene una historia detrás y, por supuesto, una historia hacia adelante. Αυτή η φωτογραφία έχει ένα παρελθόν και ένα μέλλον, μια ιστορία πίσω της και μια ιστορία μπροστά της. Andrés Manuel López Obrador había comenzado su campaña política en el estado de Tabasco, vecino del estado de Chiapas. Ο Ανδρέας Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είχε ξεκινήσει την πολιτική του εκστρατεία στην πολιτεία της Ταμπάσκο, η οποία γειτονεύει με αυτή την Chiapas. Como candidato a gobernador del estado de Tabasco, fue víctima de un enorme fraude electoral. Υπήρξε υποψήφιος για κυβερνήτης της πολιτείας του Ταμπάσκο και υπήρξε επίσης θύμα μιας τεράστιας πολιτικής απάτης. Para enfrentar ese fraude, organizó una gran movilización nacional y esa gran movilización y la lucha contra el fraude tuvo en un primer momento la solidaridad incondicional de los zapatistas. Ως απάντηση, οργάνωσε ένα μεγάλο κίνημα εθνικό στο οποίο βρήκε και την υποστήριξη και την αλληλεγγύη των ζαπατίστας εθνικά. Sin embargo, esto cambiaría con el transcurso del tiempo. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, αυτό άλλαξε. En ese año mismo de 1996 hubieron dos mesas de negociación política muy importantes en la historia de México. Αυτό το ίδιο έτος, το 1996, υπήρξαν δύο πλατφόρμες πολύ σημαντικής πολιτικού διαλόγου για την ιστορία του Μεξικού. Una pública, abierta y otra relativamente secreta.
Η μία ήταν πολύ δημόσια και ανοιχτή και η άλλη σχετικά μυστική. La pública estuvo encabezada por los zapatistas y trató de convocando a distintos actores sociales definir un camino para transitar a la democracia en México sobre la base de la democracia directa y de acciones como el referéndum, iniciativa FICTA, etcétera, etcétera. Η μία εκστρατεία, η δημόσια, είχε οργανωθεί από τους Ζαπατίστας και πρόκειτο για, για ένα κάλεσμα σε όλα τα κοινωνικά κινήματα, σε όλους τους κοινωνικούς παράγοντες μέσα στην Ελλάδα για να ενωθούν και να αναζητήσουν έναν δρόμο να πάνε προς τη δημοκρατία, το οποίο να στηρίζεται πάνω στη βάση της άμεσης δημοκρατίας και του δημοψηφίσματος μεταξύ άλλων. La mesa de negociación más oscura estuvo, no fue pública, por supuesto, y estuvo encabezada por el gobierno y fundamentalmente tres partidos políticos. Η άλλη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, η πιο μυστική, ουσιαστικά έγινε υπό την ηγεσία της κυβέρνησης και τριών βασικών κομμάτων. Y acordó básicamente una vía de reconstitución del régimen político mexicano, poniendo en el centro la partidocracia, el monopolio de la representación política en base a los partidos como tales. Ουσιαστικά, στόχος ήταν μια αναδιάρθρωση του πολιτικού συστήματος του Μεξικού, η οποία να επικεντρώνεται στην αποκλειστικότητα των κομμάτων, στο μονοπόλιο των κομμάτων. Las consecuencias de esa doble negociación fue que el proceso de diálogo con los zapatistas fue descarrilado y hecho a un lado, mientras que del lado de los partidos políticos se llegó a un nuevo gran acuerdo nacional en donde hubo una redistribución del poder político entre estos tres principales partidos. Οι συνέπειες αυτής της διπλής, της ταυτόχρονης ύπαρξης των δύο εκστρατιών διαπραγμάτευσης ήταν από τη μία ότι η Ζαπατίστας, ο αγώνας των Ζαπατίστας έφυγε λίγο από την πορεία του, ενώ από την άλλη, σε ό,τι είχε να κάνει με την κυβέρνηση, υπήρξε μία αναδιανομή της ισχύος μέσα στη χώρα ανάμεσα στα τρία βασικά κόμματα. La figura central por parte de el que era en aquel entonces el partido de centroizquierda, el Partido de la Revolución Democrática, se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Η βασική φιγούρα του κόμματος που εκείνο τον καιρό προσωπούσε την κέντρο αριστερά ήταν ο Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que esta tendencia a negociar con el Estado esta repartición del poder, dejando fuera a los movimientos sociales, al movimiento indígena, se comenzó a profundizar a partir del año de 1997. Άρχισε να διαμορφώνει μια άλλη συνθήκη από το 1997 και μετά. En el año 2001 se acordó, después de una gran movilización zapatista, que se conoció con el nombre de la Marcha del Color de la Tierra, se acordó una gran reforma constitucional para reconocer a los pueblos indios y su derecho a la autonomía. Το 2001 διοργανώθηκε μια γνωστή κίνηση των Ζαπατίστας, η οποία είναι γνωστή ως η πορεία των χρωμάτων της γης, και προωθήθηκε μια συνταγματική μεταρρύθμιση για την αναγνώριση της αυτονομίας των ιθαγενικών λαών. Sin embargo, cuando esta iniciativa
llegó a la Cámara de Senadores y a la de Diputados, lo que se aprobó fue una caricatura de reforma indígena, una especie de pequeño bonsái que reconocía derechos siempre y cuando no se pudieran ejercer. Ωστόσο, όταν αυτή η πρωτοβουλία έφτασε στην Βουλή του Μεξικού, αυτό που τελικά αναγνωρίστηκε και προωθήθηκε και ψηφίστηκε ήταν μια καρικατούρα της αρχικής πρότασης, κάτι σαν ένα μικρό μπονζάι, το οποίο αναγνώριζε δικαιώματα, τα οποία όμως δεν μπορούσαν στην πράξη να ασκηθούν. Esta legislación debería de haber dado cumplimiento a un acuerdo pactado entre el Estado mexicano y los zapatistas en febrero de 1996 para reconocer plenamente los derechos indígenas. Y en lugar de respetar ese acuerdo, este acuerdo fue traicionado por el conjunto de la clase política. Στη θεωρία, το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο θα αποτελούσε μία συμφωνία, μία προσέγγιση ανάμεσα στο κράτος του Μεξικού και του Ζαπατίστας. Ωστόσο, ήταν στην πράξη μία προδοσία από ολόκληρη την πολιτική τάξη του Μεξικού. Ese es el momento de la ruptura definitiva entre la clase política tradicional, el zapatismo y un sector muy importante de la sociedad mexicana. A partir de ese momento se establece un gran foso que separa esas instituciones de esa otra realidad. Εκεί επέρχεται μια μεγάλη ρήξη ανάμεσα στην πολιτική παράδοση της χώρας και στους απατίστες και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας του Μεξικού και δημιουργείται μια πραγματική τάφρος ανάμεσά τους. Y es el momento a partir del cual los zapatistas emprenden la construcción de los caracoles, esas juntas de buen gobierno, como una vía de llevar a la práctica, sin pedir permiso, la autonomía que se había acordado en febrero de 1996. Από εκείνο το σημείο και ύστερα, οι Ζαπατίστες αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται. Αρχίζουν και δημιουργούν τα καρακόλες, τα κέντρα καλής διακυβέρνησης και να εφαρμόζουν στην πράξη, χωρίς να ζητήσουν την άδεια κανενός, αυτά που στη θεωρία είχαν συμφωνηθεί το Φλεβάρι του 1996. Es el momento en el que esa foto de las que les platiqué del principio, en el que están dándose la mano de un lado López Obrador y del otro lado su comandante Marcos, se rompe. Αυτή είναι και η στιγμή που σκίζεται στα δύο η φωτογραφία που σας ανέφερα νωρίτερα. Η φωτογραφία στην οποία ο Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ και ο Σουπκομαντάντε Μάρκος δίνουν το χέρι. No voy a detenerme en todo lo que pasa entre el 2003, la fecha en la que se declaran formados las juntas de buen gobierno, los caracoles, y las elecciones de 2018, pero hay muchas historias que se van cruzando una tras otra. Δεν θα σταθώ σε όλα αυτά που συνέβησαν από το 2003, έτος ίδρυσης των πρώτων καρακόλες, μέχρι το 2018 είχαμε τις εκλογές στο Μεξικό, αλλά συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, πολλές ιστορίες οι οποίες στέμνονται μεταξύ τους. Pero en 2018, como ustedes saben, hubieron elecciones presidenciales en México y por tercera ocasión consecutiva, ya con un partido propio que fue bautizado como Morena, se presenta a las elecciones López Obrador y las gana con más de 30 millones de votos. Το 2018, όπως γνωρίζετε, γίνανε προεδρικές εκλογές στο Μεξικό. Ήταν η τρίτη φορά που ο Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έθετε υποψηφιότητα με το δικό του κόμμα, το οποίο είναι γνωστό ως Μορένα, και κέρδισε με περισσότερες από 30 εκατομμύρια ψήφους. Los zapatistas no llaman ni a votar ni a no votar por López Obrador, sino que llaman a luchar y a organizarse.
Οι Ζαπατίστας δεν κάνουν κάλεσμα ούτε προς το να ψηφίσει κάποιος τον Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ούτε και προς το να μην τον ψηφίσει. Αυτό που κάνουν είναι να κάνουν ένα κάλεσμα στον αγώνα. Sin embargo, los simpatizantes de López Obrador, el mismo López Obrador, señalan a los zapatistas como que promueven la abstención o como que están impulsando el voto en contra de su candidatura. Ωστόσο, τόσο οι οπαδοί του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ όσο και ο ίδιος ισχυρίζονται ότι οι Ζαπατίστας καλούν στην αποχή από τις εκλογές ή ακόμη και σε μια αρνητική στάση απέναντι στον ίδιο και το κόμμα του. La votación que obtiene López Obrador en 2018 es contundente y es resultado de una doble convergencia político-social. Η νίκη του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είναι ξεκάθαρη και ουσιαστικά οφείλεται σε μία διπλή, σε μία ένωση δύο διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, πλαισίων. Por un lado, la base social que él ha venido construyendo en tres campañas electorales y el tiempo que fue jefe de gobierno, a la que se suman muchos de los sectores que resistieron un nuevo ciclo de reformas neoliberales, campesinos, maestros, etcétera, etcétera. Από τη μία είχε τις κοινωνικές βάσεις, τις οποίες είχε συσσωρεύσει, την υποστήριξη που είχε συσσωρεύσει στη διάρκεια των τριών εκλογικών αναμετρήσεων στις οποίες είχε συμμετάσχει. Και από την άλλη υπήρχε και πολλοί κόσμος ο οποίος ενώθηκε σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού ύστερα από ένα κύμα αλλεπάλληλων αγώνων ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, είτε ήταν από δασκάλους ή από αγρότες. Del otro lado, un conjunto de intereses políticos y empresariales ligados con el viejo régimen que ven en la candidatura de López Obrador una moderna arca de Noé para sobrevivir al diluvio. Από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια μέλη, κάποιοι παράγοντες του παλιού πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου του Μεξικού, οι οποίοι είχαν σχέση με το παλιό καθεστώς και βλέπουν στον Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ μία κάποιο είδους κυβωτό του Νόε για να σωθούν από την επερχόμενη μεγάλη πλημμύρα και καταστροφή. De manera que esa arca de Noé se sube todo el zoológico político mexicano. Jirafas, elefantes, pero también hienas, chacales, tarántulas. Επομένως, αυτή η μοντέρνα κυβωτός του Νόε μαζεύει όλο το ζωολογικό κήπο του σημερινού Μεξικού. Από τη μία έχει ελέφαντες και καμιλοπάρδαλες, αλλά από την άλλη έχει ίενες, έχει ταραντούλες, έχει τσακάλια. Y son no pasajeros en un barco que compran ellos su boleto, sino son compromisos políticos que López Obrador tiene que respetar cuando llega a la presidencia. Και βεβαίως δεν πρόκειται για επιβάτες οι οποίοι έχουν πληρώσει και έχουν αγοράσει ένα εισιτήριο. Ο καθένας από αυτούς θα την προσωπεύει πολιτικές δεσμεύσεις του ίδιου του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, στις οποίες θα πρέπει κάπως να ανταποκριθεί όταν φτάσει στην εξουσία. De manera que más allá de las palabras de López Obrador como presidente, hay que ver con mucho cuidado la naturaleza de los intereses que forman su gobierno y con los que se tienen compromisos muy precisos. Επομένως, πέραν των συγκεκριμένων ελέξεων του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, θα πρέπει κάποιος να έχει υπόψη όλες αυτές τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις που έχει κάνει ο ίδιος για να φτάσει εκεί που είναι. Por eso no nos puede extrañar, por lo menos a mí no me extraña, que en diciembre del año pasado los zapatistas hayan
realizado una gran movilización en el corazón de la selva, encabezada por un grupo de mujeres motorizadas que se desplegaron a lo largo del Caracol en formación militar para mandar un mensaje muy claro de lo que se iba a enfrentar el gobierno en caso de querer desafiar al zapatismo. Επομένως δεν θα έπρεπε να μας παραξενεύει, τουλάχιστον εμένα δεν με παραξένευσε η εικόνα που είδαμε το Δεκέμβρη του 2018 μιας κινητοποίησης των Ζαπατίστας στην καρδιά της ζούγκλας, στην οποία πρωταγωνιστές ήταν γυναίκες σε μια μηχανοκίνητη πορεία, οι οποίες κινήθηκαν γύρω από το Καρακόλ για να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση του Μεξικού ως προς το τι θα αντιμετώπιζε σε περίπτωση που ήθελε να εναντιωθεί στους Ζαπατίστες. El nuevo gobierno ha presentado su proyecto de nación nombrándolo como una cuarta transformación. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει το νέο της σχέδιο για το έθνος υπό τον τίτλο «Η τέταρτη μεταμόρφωση». Con esto quiere enlazarse y apropiarse con las tres grandes revoluciones que ha tenido México como nación independiente. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να συνδέσει τον εαυτό της, καθώς και να οικειοποιηθεί τις τρεις μεγάλες επαναστατικές στιγμές της ιστορίας του Μεξικάνικου κράτους. En México, la revolución democrático-burguesa ha sido una revolución que se ha extendió y se alargó durante prácticamente un siglo. Στο Μεξικό η δημοκρατική και αστική επανάσταση απλώθηκε και είχε μια διάρκεια περίπου ενός αιώνα. En 1810-21 la revolución de independencia resolvió el asunto de la relación colonial con España. Το αγώνας της ανεξαρτησίας από το 1810 μέχρι το 1821 ουσιαστικά έλυσε το ζήτημα της απικιοκρατίας και της σχέσης με την Ισπανία. La revolución de reforma en el año de 1857 separó la iglesia del Estado y expropió los bienes eclesiales. Ύστερα η μεταρρύθμιση του 1857 ήταν αυτή που έσπασε τη σχέση με την Εκκλησία και δίμευσε την περιουσία της Εκκλησίας. Η la revolución de 1910-17 tuvo un fuerte contenido agrario, acabó con el viejo latifundio y constituyó un estado moderno. Η Επανάσταση του 1910 με 1917 είχε έναν ισχυρό χαρακτήρα ο οποίος συνδέθηκε με τον αγροτικό κόσμο και έσπασε το καθεστώς των μεγάλων γεωκτημών. De tal manera que el capitalismo como modo de producción dominante y el Estado nacional como un Estado moderno se va constituyendo a partir de estas tres grandes revoluciones. Επομένως ο καπιταλισμός ως ο νεωτερικός, ο μοντέρνος τρόπος παραγωγής χτίζεται στη χώρα πάνω σε αυτές τις τρεις επαναστατικές στιγμές. El gobierno de López Obrador se reivindica como la cuarta gran transformación social ligadas estas tres anteriores. Η κυβέρνηση του Andrés Manuel López Obrador θέλει να δειχθεί ως μια τέταρτη μεταμόρφωση, με αυτόν τον τρόπο να συνδέσει τον εαυτό της με αυτές τις τρεις μεγάλες επαναστατικές στιγμές. Pero a diferencia de las anteriores que fueron violentas, esta se propone como pacífica, y a diferencia de las anteriores que se materializaron en procesos constituyentes, esta plantea que no va a modificar la Constitución. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτές τις τρεις προηγούμενες επαναστατικές στιγμές, οι οποίες υπήρξαν βίαιες, η κυβέρνηση του Λόπες Ομπραδόρ ισχυρίζεται ότι η διαδικασία θα γίνει ειρηνικά και σε αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες στιγμές, οι οποίες δημιούργησαν ένα νέο σύνταγμα,
Ο ίδιος λέει ότι στο τέλος της δικής του διαδικασίας δεν υπάρχει ανάγκη για ένα καινούριο σύνταγμα. ¿En qué consiste esta cuarta transformación? Es en sentido estricto un enigma, porque no ha sido enunciada de manera articulada. No hay un programa de esta cuarta transformación. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτής της τέταρτης μεταμόρφωσης, είναι πραγματικά ένα ένιγμα, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί κάτι συγκεκριμένο. Pero hay piezas de rompecabezas que nos permiten irla armando por sus bordes. Ωστόσο, υπάρχουν κομμάτια τα οποία, όπως τα κομμάτια ενός παζλ, μας επιτρέπουν να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα πλαίσιο. Primero sostiene que el gran problema de México es la corrupción y que hay que luchar contra la corrupción. E insiste en que la riqueza y la concentración de la riqueza no tiene que ver con la explotación como la conocemos, habla explícitamente de que la plusvalía es un concepto de marxistas añejos y que en México las grandes riquezas se han hecho a partir de la corrupción y no de la explotación. Το πρώτο στοιχείο το οποίο μας δίνει μια ιδέα αυτής της μεταμόρφωσης έχει να κάνει με το πως ο ίδιος ο Λόπες Ομπραδόρ υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μεξικού αυτή τη στιγμή είναι η διαφθορά και ότι πρέπει να στραφεί ενάντια στη διαφθορά. Και μάλιστα επιμένει στο ότι ο πλούτος και η συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια έχει να κάνει ακριβώς με τη διαφθορά και όχι με την εκμετάλλευση την ίδια και ότι όροι όπως η υπεραξία είναι ουσιαστικά πεπερασμένοι όροι κάποιας μαρξιστικής θεωρίας και ότι αυτή τη στιγμή η συγκέντρωση του πλούτου και το πρόβλημα που υπάρχει στο Μεξικό είναι η διαφθορά και όχι η εκμετάλλευση. El segundo objetivo es lo que llama la austeridad republicana. El reducir los gastos de la administración pública a un nivel que sería la fantasía más grande del gobierno más neoliberal. Sí. El segundo objetivo es lo que llama la austeridad republicana. Reducir los gastos de la administración pública a niveles tales que serían la fantasía más grande de cualquier neoliberal. Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο μας μιλάει είναι η πολιτιακή λιτότητα, η δημοκρατική λιτότητα, η λιτότητα του ίδιου του καθεστώτος από την άποψη ότι θέλει να ελαχιστοποιήσει τα έξοδα του ίδιου του καθεστώτος με έναν τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στις μεγαλύτερες φαντασιώσεις του πιο φανατικού νεοφιλελεύθερου. Τερσέρ ελεμέντο που προπόνει es el de separar el poder económico del poder político y reivindicarse él como presidente por arriba de las clases sociales. Το τρίτο στοιχείο για το οποίο μας μιλάει είναι ότι θέλει να διαχωρίσει την πολιτική εξουσία από την οικονομική εξουσία και ο ίδιος να φανεί πως στέκεται υπεράνω όλων αυτών των τάξεων. Cuarto, el emprender una política de soberanía energética para volver a hacer de la empresa estatal de petróleo y de generación de electricidad un elemento sustancial de la economía sin cambiar el marco legal existente. Το τέταρτο στοιχείο στο οποίο επιμένει να κάνει με την ενεργειακή κυριαρχία και ουσιαστικά θέλει η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου να αποκατασταθεί ως κεντρικός πυλώνας της οικονομίας του κράτους χωρίς όμως να υπάρξει ανάγκη για αλλαγή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Quinto, parte de las ganancias que se obtienen de la austeridad y del reordenamiento de otras políticas públicas, concentrarlas en subsidios directos a la población.
Ένα πέμπτο στοιχείο για το οποίο μας μιλάει είναι η θέληση, το κέρδος το οποίο θα προκύψει από τις πολιτικές λιτότητας και από την αναδιάρθρωση των δημόσιων πολιτικών να μετατραπούν σε βοηθήματα προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Y finalmente emprender una reforma moral, incluso estableciendo una constitución moral. Και έκτον μας μιλάει για την εδραίωση μιας ηθικής μεταρρύθμισης, την προώθηση μιας ηθικής μεταρρύθμισης και μέχρι και για τη δημιουργία ενός ηθικού συντάγματος. Formalmente es un gobierno que declara en la palabra la guerra al neoliberalismo, pero en los hechos mantiene todas las líneas de política neoliberal. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει προς τα έξω την εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία κινείται ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Στην πράξη όμως τον υποστηρίζει πλήρως. Es un gobierno que ha puesto en el centro el impulso a grandes proyectos en el sureste, grandes proyectos económicos en el sureste de México. Επίσης, έχει σταθεί ξεκάθαρα υπέρμαχος μεγάλων οικονομικών σχεδίων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην νοτιοανατολική μεριά της χώρας. Un corredor que une el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de un ferrocarril y de carreteras, que es una especie de canal de Panamá alternativo. Θέλει να δημιουργήσει, γίνονται ήδη τα σχέδια για να δημιουργηθεί ένας διάδρομος ο οποίος θα ενώνει τον κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό ωκεανό μέσα από τη δημιουργία σιδηροδρομικών γραμμών καθώς και οδικού δικτύου, ένα είδους καναλιού του Παναμά. Y que tiene como objetivo central resolver el problema del tránsito de mercancías del este de los Estados Unidos, donde está la principal producción manufacturera americana, al Pacífico para sacarlo a la cuenca del Pacífico. Και ουσιαστικά βασικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι να λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των προϊόντων από την ανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και γίνεται η μεγαλύτερη παραγωγή, προς τον ωκεανό του Ειρηνικού και από εκεί να μπορεί να διοχετευτεί. El segundo gran proyecto ha sido bautizado como el Tren Maya. Το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα το οποίο προωθείται έχει το όνομα το τρένο των Μάγιας. Ustedes imagínense en la península de Yucatán, que tiene la forma como de un cometa. Fantasíte την περιοχή του Yucatán, η οποία έχει την μορφή ενός κομήτη. El ferrocarril Maya lo que haría sería establecer un trazo de ferrocarril alrededor de esa península. Το τρένο των Μάγια ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα δίκτυο το οποίο θα κυκλώνει ολόκληρη τη Χερσόνησο. Pasando por zonas de reservas de la biosfera y de una ecología muy frágil. Και θα περάσει μέσα από προστατευόμενες φυσικές περιοχές οι οποίες έχουν μια πολύ πολύ ευαίσθητη οικολογική ισορροπία. Y que buscaría, entre otras cosas, pero fundamentalmente, hacer que el polo turístico que está concentrado en Cancún, Puerto Morelos, que tiene alrededor de 80.000 cuartos, se alargue a lo largo de toda la costa. Και ουσιαστικά, στόχος εδώ πέρα είναι να εξαπλωθεί
το τουρισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται κυρίως στο Κανκούν και στο Πουέρτο Μορέλος, να εξαπλωθεί σε ολόκληρη αυτή την περιοχή. El tercer gran proyecto de infraestructura es la construcción de una planta petroquímica en el estado de Tabasco. Το τρίτο μεγάλο σχέδιο το οποίο προωθείται είναι η δημιουργία μεγάλων πετρελαϊκών και χημικών υποδομών στην πολιτεία της Ταμπάσκου. Y el cuarto gran proyecto es un ambicioso programa de reforestación que fue bautizado como Sembrando Vida, sobre todo en el sureste mexicano. No exclusivamente, pero sobre todo ahí. Και το τέταρτο είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο αναδάσωσης, το οποίο λαμβάνει το όνομα «Φυτεύοντας ζωή» και επικεντρώνεται στην νοτιοανατολική περιοχή του Μεξικού. Όχι μόνο εκεί, αλλά εκεί επικεντρώνεται. Lo interesante con todos estos proyectos es que no son nuevos, son proyectos que han estado en el imaginario de las clases dirigentes mexicanas, algunos de ellos desde mediados del siglo XIX. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλες αυτές οι ιδέες δεν είναι καινούργιες, έχουν υπάρξει στο φαντασιακό όλων των τάξεων των κυβερνώντων στη χώρα και κάποιες είναι τους πηγαίνουν πίσω μέχρι και στα μέσα του 19ου αιώνα. Y que no han podido ser aterrizados en buena parte por la resistencia de las comunidades indígenas que viven en esos territorios donde se van a impulsar. Και σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν μπορέσει να πραγματοποιηθούν μέχρι τώρα εξαιτίας της αντίστασης των ηθαγενών πληθυσμών που διαμένουν εκεί. Esos proyectos se han tratado de impulsar gobierno tras gobierno, han estado prácticamente en todos los gobiernos en los últimos 70, 80 años y no han tenido forma de aterrizarse. Πρακτικά όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει από τη χώρα τα τελευταία 70 με 80 χρόνια θέλησαν να προωθήσουν τέτοια σχέδια, αλλά δεν το κατάφεραν. Y la gran ironía es que hoy un gobierno que se propone o que se vende en el mundo como un gobierno de centro izquierda sea el que se dispone a aterrizar esos proyectos a cualquier costo. Και τι ηρωνία, μια κυβέρνηση η οποία προβάλλει τον εαυτό της ως μια κυβέρνηση κεντροαριστεράς είναι αυτή η οποία τελικά ετοιμάζεται να βάλει σε πράξη όλα αυτά τα σχέδια. Antes de pasar a ver con más detalle estos proyectos, resumiría diciendo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si se tuviera que caracterizar de una manera, se podría caracterizar diciendo que estamos ante un gobierno de nacionalismo acotado de baja intensidad. Πριν περάσουμε να δούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτά τα διαφορετικά προγράμματα, αυτά τα σχέδια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν υπάρχει ένας τρόπος να χαρακτηρίσουμε την κυβέρνηση του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, αυτός θα ήταν με το να πούμε ότι είναι μια κυβέρνηση εθνικισμού χαμηλής έντασης. Un gobierno que apuesta a aumentar el mercado interno sobre la base de estas grandes megaproyectos por un lado y de una redistribución de la renta nacional hacia estos subsidios directos. Έχουμε από τη μία αυτή τη θέληση να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά της χώρας μέσα από αυτά τα μεγάλα project, τα μεγάλα οικονομικά project, και από την άλλη να υπάρξει μία αναδιανομή μέσα από τη μορφή των άμεσων βοηθημάτων. Estos grandes proyectos que se quieren impulsar en el sureste mexicano chocan con la dinámica, con las necesidades y con las aspiraciones de la mayoría de las comunidades que viven ahí.
Αυτά τα μεγάλα σχέδια τα οποία γίνονται για το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τη δυναμική και με τις ανάγκες των ηθαγενών πληθυσμών που κατοικούν εκεί. Veamos primero el programa de reforestación, sembrando vida. Ας δούμε για παράδειγμα το πρόγραμμα αναδάσωσης, το φυτεύοντας ζωή. Es un programa que parece muy bonito. ¿Quién puede estar en contra de, sembrar árboles, de conservar la naturaleza, de que todo sea verde? Μοιάζει ένα πολύ όμορφο σχέδιο. Ποιος μπορεί να εναντιωθεί σε ένα πρόγραμμα αναδάσωσης, σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρασινίσει έναν τόπο? Es un programa que consiste en a los campesinos, como decía, muchos de ellos indígenas, pagarles 5.000 pesos al mes, unos 250 euros al mes, por que siembren con especies forestales una superficie de 2 hectáreas. 2 hectáreas. Ουσιαστικά αυτό το σχέδιο έγινε στο να πληρώσει το κράτος κάποιους αγρότες, να πληρώσει τους αγρότες, η πλειοψηφία των οποίων είναι ηθαγενείς, γύρω στα 5.000 πέσους το μήνα, περίπου 250 ευρώ, ώστε να αναδασώσουν μία έκταση 2 εκταρίων. Esos campesinos que aceptan entrar a ese programa reciben primero 4.500 pesos y 500 pesos quedan en el banco como si fueran ahorro. Όσοι αγρότες συμφωνήσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο, θα πάρουν σχεδόν όλο το ποσό στην αρχή, δηλαδή 225 ευρώ στην αρχή και τα άλλα 25 θα μπουν στην τράπεζα σε ένα λογαριασμό αποταμίευσης. Se ven obligados desde el Estado a agruparse con otros campesinos en sus comunidades o en sus regiones y el Estado les manda un extensionista para brindarles asistencia técnica, etcétera, etcétera, alguien de afuera de las comunidades. Η κυβέρνηση αναγκάζει όσους είναι να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα να ενωθούν, να συνεργαστούν με άλλους αγρότες και μάλιστα τους στέλνει συγκεκριμένους εμπειρογνωμόνες οι οποίοι θα τους παρέχουν τεχνική βοήθεια και άλλα και με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούν, είναι αναγκασμένοι να συνεργαστούν. En México existen tres formas de tenencia de la tierra desde el punto de vista legal. Στο Μεξικό υπάρχουν τρεις τρόποι να είναι κάποιος νόμιμα κάτοχος γης. La propiedad privada. Υπάρχει ιδιωτική περιουσία. La propiedad ejidal, en donde el derecho de usufructo y de beneficio pertenecen al campesino, pero la tierra es propiedad del Estado. Ύστερα υπάρχει ένα άλλο καθεστώς κατά το οποίο ο ίδιος ο αγρότης χρησιμοποιεί τη γη, την καλλιεργεί και απολαμβάνει το προϊόν της δουλειάς του, αλλά η γη, η ιδιοκτησία είναι του κράτους. Y la comunidad indígena, en donde el derecho de uso, de abuso y de usufructo es del comunero indígena. Και ύστερα υπάρχει και το καθεστώς το οποίο επικρατεί στις περιοχές των ηθαγενών, όπου και η ιδιοκτησία καθώς και το αποτέλεσμα της εργασίας και της δουλειάς της γης είναι όλα στα χέρια των ηθαγενών, των αγροτών. Dentro del ejido y de las comunidades indígenas hay tres formas de tener la tierra. Μέσα στα δύο τελευταία παραδείγματα, αυτά που βρίσκουμε στις κοινότητες των ηθαγενών και εκεί πέρα που υπάρχει αυτή η κοινοκτημοσύνη, το λεγόμενο εχιδάλ, το σύστημα του εχιδάλ, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι. El solar, donde la gente tiene su casa y su traspatio, su cultivo de traspatio. Έχουμε από τη μία μικρά
αγροτήματα στα οποία ζει κάποιος και έχει και τη γη την οποία καλλιεργεί. La segunda es el predio donde siembra, que puede ser individual o colectivo, ya casi no hay colectivos, pero puede ser de los dos. Ύστερα υπάρχει ο χώρος τον οποίο καθαρά καλλιεργεί, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ιδιωτικός, ατομικός ή συλλογικός. Το συλλογικό μοντέλο έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει ακόμα. Y las áreas comunes, donde se obtiene la leña, se pastorea o se tiene árboles que son propiedad de toda la comunidad. Και ύστερα και υπάρχουν οι λεγόμενες κοινές εκτάσεις, οι οποίες ανήκουν σε όλη την κοινότητα και είναι, για παράδειγμα, τα εδάφια από τα οποία μπορεί κάποιος να, στα οποία μπορεί κάποιος να πάει να κόψει ξύλα ή να αποσκήσει τα ζώα του. En 1992 hubo una reforma al sistema de propiedad en México, al artículo 27, que metió la propiedad ejidal y comunal al mercado de tierras. Το 1992 υπήρξε μια συνταγματική μεταρρύθμιση του άρθρου 27, η οποία ουσιαστικά ενέταξε την κοινοκτημοσύνη στην αγορά της γης. Los campesinos se defendieron de esa reforma manteniendo las áreas comunes como áreas comunes, es decir, con la prohibición de que esas áreas se parcelaran, se dividieran. Οι αγρότες αντιστάθηκαν σε αυτή τη μεταρρύθμιση, κυρίως στο ζήτημα των κοινών εκτάσεων γης, και αντιστάθηκαν στο να μετατραπούν αυτές οι εκτάσεις γης σε εδάφη, σε οικόπεδα. El programa Sembrando Vida obliga a los campesinos a tener predios de 2 hectáreas para poder sembrar árboles o arbustos. De dónde los van a obtener? De las áreas comunes. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο προωθείται αυτή τη στιγμή, το Πιτεύοντας Ζωή, το πρόγραμμα αναδάσωσης, ουσιαστικά αναγκάζει τον κάθε αγρότη που συμμετέχει να έχει 2 εκτάρια στα οποία θα φυτέψει δέντρα. Από πού θα βρει αυτή τη γη? Από τις κοινές εκτάσεις γης. De tal manera que el programa abre la puerta a la privatización de la tierra, la que había sido defendida por los campesinos desde tiempos ancestrales. Επομένως, ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα προς την ιδιωτικοποίηση αυτών των εδαφών, ενάντια στην οποία είχαν γίνει πολλοί αγώνες εδώ και πολλά χρόνια. Pero además les impone grupos extensionistas que son agentes estatales en sus comunidades para decirles lo que tienen que hacer. Και μάλιστα τους επιβάλλουν τη συνεργασία με τους ειδικούς που αναφέραμε πριν, οι οποίοι θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη και τεχνικές συμβουλές μέσα στην κοινότητα. Τους υποχρεώνει να συνεργαστούν μαζί τους. Αυτοί είναι ουσιαστικά κρατικοί παράγοντες. Αυτοί θα έρθουν από το κράτος. Y a cambio de eso les da un par. Και ως αντάλλαγμα τους δίνουν κάποια χρήματα. Si ustedes van hoy a las comunidades donde el programa ya se está ampliando, van a poder encontrar latas de cerveza en toda la comunidad. Αν κάποιος πάει στις κοινότητες στις οποίες ήδη εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, θα δει κάτω πεταμένα πολλά κουτάκια μπίρας. No me voy a detener más en esto, pero un solo ejemplo más. Una de las especies que se está sembrando con este programa es el café de variedad robusta. Δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες, αλλά ένα από τα είδη τα οποία προωθείται ως πρόγραμμα στο πρόγραμμα αυτό της αναδάσωσης είναι μια συγκεκριμένη ποικιλία καφέ, η ποικιλία ρομπούστα. En México hay una larga historia de producción de café, pero de café de calidad, básicamente de variedades arábigas. Στο Μεξικό υπάρχει μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια του καφέ, αλλά άλλων ποικιλιών, αράβικα. La variedad de café robusta crece más rápido, no necesita sombras, pero tiene menos calidad. Η ποικιλία ρομπούστα, η οποία προωθείται τώρα, φυτρώνει πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται σκιά, αλλά είναι χαμηλότερη ποιότητά της. Y es el café que la Nestlé necesita para sus mezclas. Και αυτό το καφέ χρειάζεται η Nestlé για τα προϊόντα της. Pequeña casualidad. Τι σύμπτωση. Y quien produce la gran mayoría de las plantas
de Variedad Robusta es una empresa cuyo dueño se llama Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, η οποία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή αυτής της ποικιλίας καφέ στο Μεξικό, είναι ο Αλφόνσο Ρώμα, ο οποίος είναι σημαίνων στέλεχος της κυβέρνησης του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπράδορ. Si vamos viendo cada uno de estos proyectos, por ejemplo el corredor transísmico, que atraviesa del Golfo de México hasta el Pacífico, resulta que atraviesa por más de 24 pueblos distintos, pueblos indígenas distintos, y atraviesa por una zona de una enorme biodiversidad. Τώρα, αν κοιτάξουμε το σχέδιο του διαδρόμου που αναφέραμε, ο οποίος θα συνδέει τον κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό ωκεανό, βλέπουμε ότι περνάει μέσα από 24 από περιοχές τις οποίες ζουν 24 διαφορετικοί ηθαγενικοί λαοί, καθώς και περιοχές τεράστιας βιοποικιλότητας. Y su objetivo es, como decía hace un momento, resolver el problema del tránsito de mercancías del este norteamericano, no de la producción de México. Και όπως ήδη ανέφερα, σκοπός αυτού του σχεδίου είναι να λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς των προϊόντων που έρχονται από τις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όχι προϊόντα τα οποία παράγονται μέσα στο Μεξικό. En esa misma región, por ejemplo, hace ya casi 70 años, se construyó un oleoducto que llevó el petróleo también del Golfo de México al Pacífico, y ese oleoducto permitió industrializar las ciudades de la costa del Pacífico en México. Πριν περίπου 70 χρόνια δημιουργήθηκε ένας πετρελαϊκός αγωγός, ο οποίος συνδέει τον κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό ωκεανό και ήταν αυτός που ουσιαστικά επέτρεψε τη βιομηχανοποίηση των παράκτιων περιοχών του Μεξικού. Bueno, es en este contexto entonces en donde los zapatistas y los pueblos indígenas han dicho que no a estos megaproyectos. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι που οι Ζαπατίστας και οι λαοί, οι ηθαγενικοί λαοί εναντιώνονται σε αυτά τα μεγάλα project. Porque algunos de estos proyectos se han impuesto más allá de los compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Γιατί έχουν επιβληθεί υπερβαίνοντας τις υποσχέσεις, τις προεκλογικές του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπράδορ. Por ejemplo, la construcción de una planta termoeléctrica en el estado de Morelos, que durante varios años López Obrador la rechazó, pero que al llegar a la presidencia dijo que se tenía que construir en nombre de la soberanía energética. Για παράδειγμα, η κατασκευή μεγάλων θερμοελεκτρικών εγκαταστάσεων στην πολιτεία Μορέλος, στην οποία αναντιωνόταν για πολλά χρόνια ο Λόπες Ομπράδορ, αλλά μόλις έφτασε στην εξουσία, είπε ότι πρέπει αυτή να γίνει στο όνομα της ενεργειακής κυριαρχίας. El principal vocero de la lucha en contra de la instalación de esa planta termoeléctrica, Samir Flores, un herrero que dirigía una radio comunitaria, militante del Congreso Nacional Indígena, fue asesinado después de expresar públicamente su malestar con ese proyecto. Και ο Σαμίν Φλόρες, ο οποίος υπήρξε από τους πιο εμφανείς πολέμακους αυτού του σχεδίου, δολοφονήθηκε λίγο αφού εξέφρασε και πάλι ανοιχτά την αναδίωσή του σε αυτό. Samir es uno de los 24 activistas indígenas que han sido asesinados a lo largo de este año de gobierno de López Obrador. Ο Σαμίν είναι μόνο ένας από τους 24 ακτιβιστές ηθαγενικών λαών οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί μέσα σε ένα χρόνο εξουσίας του López Obrador. Este es el contexto en el que se da la resistencia de los zapatistas y de los pueblos indígenas.
αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή την αντίσταση των Ζαπατίστας και των Ισαγενικών λαών. Y este es el contexto entonces en el que se anuncia la construcción de los 7 nuevos caracoles y de los 4 municipios autónomos más. Και μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι που ανακοινώνεται και η δημιουργία των 7 νέων καρακόλες και των 4 νέων αυτόνομων δήμων. Si ustedes ven en un mapa cómo se ubican estos caracoles y estos municipios autónomos, van a poder ver que una parte importante de ellos forman un corredor que va hacia el norte, hacia el estado de Chiapas, que es, en caso de un ataque militar a los zapatistas en la selva, es el corredor natural de salida. Αν κάποιος κοιτάξει στο χάρτη που έχουν δημιουργηθεί αυτά τα 11 νέα κέντρα αντίστασης, θα δει ότι δημιουργούν ένα κάποιο τους διάδρομο προς το βόρειο τμήμα της πολιτείας του Μεξικού, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ως έξοδο διαφυγής σε περίπτωση που υπάρξει μια επίθεση στην πολιτεία. Pero es también hacia abajo un corredor natural que lleva hacia la gran montaña, hasta Motocintla, y que puede convertirse en un gran espacio de repliegue en caso de ser necesario. Ωστόσο, και προς τα δεξιά αποτελεί ένα διάδρομο ο οποίος οδηγεί προς τη Μοτοσύνθλα, το μεγάλο βουνό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα χώρο στον οποίο μπορούν να ανασυνταχθούν οι δυνάμεις, εάν χρειαστεί. Por supuesto, la creación de estas juntas de buen gobierno y de estos municipios autónomos no son resultado de una ocurrencia, ni son producto de una declaración. Detrás de sí hay muchos años de trabajo organizativo, de politización, de concientización, de avances, de retrocesos que hoy ven la luz. Βεβαίως η δημιουργία αυτών των 11 νέων κέντρων αντίστασης δεν είναι κάτι το οποίο έγινε με μία ανακοίνωση ή κάτι το οποίο έγινε μέσα μία νυχτή. Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολλών χρόνων δουλειάς, ευαισθητοποίησης, προόδου αλλά και βημάτων προς τα πίσω. Pero esto se realiza, y esto es lo verdaderamente innovador, me parece, se realiza en un momento en el que fuera de los circuitos zapatistas se quiere presentar la lucha zapatista como una anécdota folk, como algo intrascendente, como algo sin fuerza, como algo sin sentido, porque ya hay un gobierno que se reclama progresista en el poder. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι όλο αυτό αποκτά υπόσταση σε μια στιγμή όταν προς τα έξω προωθείται η εικόνα ότι οι Ζαπατίστες είναι απλά ένα λαϊκό παραμύθι, μέρος του φολκλόρ, κάτι το οποίο δεν έχει ούτε ισχύ, ούτε νόημα, εφόσον πλέον στην κυβέρνηση υπάρχει μια προοδευτική δύναμη. Miren ustedes, esto se realiza también en un momento en donde la situación en Chiapas, como en el resto del país, es mucho peor a la que existía hace 5 años, o hace 10 años, o hace 15 años. Y cuando hablo de que es mucho peor, me refiero a que ha avanzado el narcotráfico, ha avanzado la violencia, ha avanzado la descomposición comunitaria. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι όλο αυτό γίνεται μέσα σε μια στιγμή που η κατάσταση τόσο στην Τσιάπας όσο και σε όλη τη χώρα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν πριν 5 ή 10 χρόνια. Και με αυτό αναφέρομαι στην αύξηση της βίας, στην αύξηση της ισχύως των καρτέλ των ναρκωτικών, καθώς και της αποδιάρθρωσης των κοινοτήτων. De tal manera que estos territorios zapatistas, todo este gran corredor, se convierte en un territorio de excepción en el marco de lo que sucede en Chiapas. Se convierte en un lugar donde la población civil puede tener resguardo, puede estar a salvo de la acción
de los grupos del crimen organizado y de las presiones en su contra que operan en otros lugares. Esto es lo verdaderamente, diría yo, incluso milagroso. Και ουσιαστικά μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη, τα εδάφη των Ζαπατίστας και ο διάδρομος στον οποίο αναφέρθηκα αποτελεί μια εξαίρεση μέσα στη βία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες ο λαός μπορεί να νιώσει μια ασφάλεια από το οργανωμένο έγκλημα και από τις γενικότερες πιέσεις που γίνονται εναντίον του στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό δεν θα διστάσω να το ονομάσω και θαύμα. Comencé esta plática hablando de cómo en el gobierno de López Obrador coincidían todo tipo de alimañas en el arca de Noé que había formado. Στην αρχή αυτής της συζήτησης αναφέρθηκα στο πώς συνυπάρχουν στην κυβέρνηση του López Obrador όλα τα διαφορετικά είδη του ζωικού βασιλείου που ανέβηκαν σε αυτή την κυβωτό του Νοέ. Las peores alimañas de esa coalición están en Chiapas. Οι χειρότεροι εξ αυτών βρίσκονται στην πολιτεία της Chiapas. El antiguo partido gobernante en Chiapas, el Partido Verde, prácticamente pasó en bloque a formar parte de Morena. Και το πράσινο κόμμα, το οποίο κυβερνούσε στη Τσιάπας πριν, έχει ουσιαστικά εξ ολοκλήρου εισέλθει στο κόμμα Μορένα, του López Obrador. De tal manera que si ustedes van más allá de la zona zapatista, van a encontrar la acción de los grupos paramilitares, el asesinato de defensores de derechos humanos y, por supuesto, el avance de los grandes cárteles. El nivel de descomposición que hay hoy en Chiapas no tiene equivalencia a ningún momento en el pasado. Και αν αυτή τη στιγμή κάποιος περιδιαβεί την πολιτεία της Τσιάπας έξω από τις περιοχές των Ζαπατίστας, ουσιαστικά θα δει ότι κυριαρχούν οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι δολοφονίες μελών και ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τα διαφορετικά καρτέλ των ναρκωτικών. Todo proyecto político necesita un territorio en el que implantarse. No puede vivir ningún proyecto político sin territorio. Η διάλυση την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή η πολιτεία της Τσιάπας είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Κάθε πολιτικό project χρειάζεται ένα συγκεκριμένο έδαφος στο οποίο να αποκτήσει υπόσταση. El territorio principal de operación muchos años del antiguo PRI fue el estado de Sonora y el noreste de México. Το έδαφος του πολιτικού project του κόμματος που υπήρξε στην κυβέρνηση για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν, του PRI, ήταν η πολιτεία της Σονόρα και ευρύτερα το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. El territorio en el que operó el Partido Acción Nacional fue el Bajío. Ύστερα το ΠΑΝ ενεργοποιήθηκε κυρίως στις κεντρικές περιοχές. El territorio en el que quiere operar el proyecto de López Obrador es el sureste mexicano. Το έδαφος το οποίο θέλει να δραστηριοποιηθεί κατά κύριο λόγο η τωρινή κυβέρνηση είναι το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Fundamentalmente Tabasco y Chiapas. Και κυρίως Tabasco και Chiapas. Y el principal impedimento para que ese proyecto arraigue y se consolide se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα project είναι ο ΕΣΕΤΑΛΕΝ, ο Ζαπατιστικός Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης. Creo que eso da una idea del tamaño del desafío de lo que está hoy en juego. No es como fue en el pasado. Hoy la apuesta por derrotar a los zapatistas tiene una dimensión y una magnitud que no tuvo en los pasados 25 años. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει μια ιδέα της κλίμακας, της σημασίας που έχει αυτή η εναντίωση στον αγώνα των Ζαπατίστας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι έχει υπάρξει στα τελευταία 25 χρόνια. Yo creo que eso nos explica esta iniciativa
zapatista de abrirse hacia afuera, de convocar nuevamente al encuentro de mujeres, de convocar a los encuentros con artistas, de buscar nuevamente organizar el Festival de Cine, de llamar a un conjunto de sectores de la población para reforzar esta apuesta por una vía distinta a la de un gobierno que en el nombre de la centroizquierda practica una política claramente neoliberal. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί ακριβώς και αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία των Τσαπατίστας, αυτή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στο κάλεσμα, για παράδειγμα, για τη συνάντηση των γυναικών, των καλλιτεχνών, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ένα κάλεσμα προς όλα τα τμήματα της κοινωνίας να αποδεχθούν μαζί και ενάντια σε μια κυβέρνηση η οποία ναι μεν προβάλλεται ως μια κυβέρνηση κεντροαριστεράς, αλλά ουσιαστικά ακολουθεί πολιτικές οι οποίες είναι ξεκάθαρα αναφιλελεύθερες. En México tenemos un dicho que dice contra el PRI se luchaba mejor. Στο Μεξικό αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα λέγει, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι ενάντια στο ΠΡΙ, το προηγούμενο κόμμα, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια, αγωνιζόμασταν καλύτερα. Hoy, esta lucha es mucho más complicada porque está envuelta en un papel muy bonito, según esto, de centroizquierda, pero en los hechos busca romper la columna vertebral de la resistencia de los pueblos indígenas en México. Ο σημερινός αγώνας είναι πολύ πιο περίπλοκος, γιατί κινείται ενάντια σε κάτι το οποίο παρουσιάζεται σε ένα πολύ όμορφο περιτύλιγμα κεντροαριστεράς, αλλά ουσιαστικά προσπαθεί να σπάσει τη σπονδυλική στήλη της αντίστασης των Ιθαγενών κινημάτων στο Μεξικό. Σήμερα αυτή η οργανωτική δομή κάποια στιγμή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα να οργανώσει τα δίκτυα αντίσταση και εξέγερση σε όλο το Μεξικό. Τι ανταπόκριση είχε και σε τι βαθμό έχει επιτευχθεί? Pues muy brevemente, las elecciones de 2018 fueron un tsunami que barrió con una parte muy importante de las organizaciones que existían. Με λίγα λόγια, η εκλογή του 2018 ήταν ένα πραγματικό τσουνάμι, το οποίο παρέσυρε πολλά από τα κοινωνικά κινήματα και τις κοινωνικές οργανώσεις που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Y el triunfo de López Obrador aumentó el tamaño de las expectativas de organizaciones y de dirigentes de caminar por una vía distinta a la que habían venido caminando. Ο θρίαμβος του López Obrador ουσιαστικά αλλίωσε τις προσδοκίες
των κινημάτων και τους έκανε να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν ίσως να αποδεχθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Los programas de subsidios directos como el programa de Sembrando Vida ha dividido aún más a algunas de las organizaciones. Και προγράμματα όπως το πρόγραμμα αναδάσωσης, το οποίο αναφερθήκαμε, δημιούργησε, διέρεσε σε μεγάλο βαθμό πολλές κοινωνικές οργανώσεις. Y una parte de las antiguas organizaciones han visto cómo sus dirigentes encuentran trabajo como funcionarios públicos en el nuevo gobierno. Και πολλές από αυτές τις οργανώσεις είδαν τους ηγέτες τους να αρχίσουν να δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, μέσα στα πλαίσια της νέας κυβέρνησης. Sin embargo, mi impresión es que ya pasó lo que pasó. Esta tendencia ya no se va a profundizar más. Y lo que viene ahora es un proceso de recomposición. Ωστόσο, θεωρώ ότι ό,τι έγινε προς αυτή την κατεύθυνση έγινε. Δεν θα εμβαθυνθεί περισσότερο αυτή η τάση και ουσιαστικά θα υπάρξει μια ανασυγκρότηση. Hay una resistencia articulada creciente en contra del corredor transísmico y en contra del tren Maya. Hay quejas de algunos de estos programas. Pero esto va tomando forma lentamente. Υπάρχει μια αντίσταση η οποία οργανώνεται ενάντια στα project τόσο του διαδρόμου που θα ενώνει τον κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό, όσο και του τρένου Μάγια, η οποία όμως οργανώνεται με αργούς ρυθμούς. Estas organizaciones tienen que enfrentar primero el señuelo de la ilusión. Segundo, los ofrecimientos de recursos directos. Y tercero, la represión que sigue existiendo en algunos lugares. Pero, a final de cuentas, hay un proceso creciente de recuperar los ejes de la resistencia. Yo creo que el próximo encuentro que va a haber ahí en San Cristóbal sobre, en defensa de la madre tierra, etcétera, etcétera, va a ser un buen termómetro para calibrar dónde está esa resistencia. Βεβαίως, τα κοινωνικά κινήματα και όλες οι οργανώσεις ήρθαν αντιμέτωπες με κάποια πράγματα από τις εκλογές και μετά. Από τη μία, βεβαίως, η απογοήτευση από όλο αυτό που έχει γίνει. Από την άλλη, έχουν να βρίσκουν μπροστά τους όλα αυτά τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης. Και ύστερα υπάρχει και η καταστολή, η οποία είναι ακόμα πολύ παρούσα σε διάφορα μέρη της χώρας. Θεωρώ όμως ότι ουσιαστικά υπάρχει μία αναδιάρθρωση των αγώνων. Και μάλιστα η συνάντηση που θα γίνει, για την οποία γίνει κάλεσμα από τους Απατίστας, προς υπεράσπιση της μητέρας γης, θα είναι ένα καλό βαρόμετρο για την κατάσταση και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε σε κάποια άλλη ερώτηση τοποθέτηση. Yo creo que el zapatismo tiene un gran desafío y es cómo, más allá de su base social, tradicional e histórica,
volver a construir su legitimidad. Θεωρώ ότι η μεγάλη πρόκληση για τους Ζαπατίστας, πέραν των κοινωνικών βάσεων και των ιστορικών βάσεων που έχει, είναι πώς να διατηρεί και να εδραιώνει όλο και περισσότερο την ομοποίησή της. Cómo actuar sin aparecer como una fuerza que le está haciendo el juego a la derecha más rancia que se ha comportado con mucha beligerancia en contra de López Obrador. Cómo diferenciarse de ella. Και πώς να δράσουν με τρόπο που να μην φανεί ότι υποστηρίζουν την πιο ακραία και συντηρητική δεξιά που έχει κινηθεί ενάντια στον López Obrador. Πώς να φανεί ξεκάθαρα ότι δεν παίζουν το παιχνίδι όλων των υπολείπων που εναντιώνονται στον τωρινό πρόεδρο της χώρας. Cómo demostrar más allá de su entorno la legitimidad de sus planteamientos cuando tiene en contra el argumento de 30 millones de votos a favor de López Obrador. Και πώς να προωθήσει τις δικές, πώς μπορούν οι Ζαπατίστες να προωθήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και τη δική τους νομιμοποίηση ενάντια στους 30 εκατομμύριους ψήφους που πήρε ο López Obrador στις τελευταίες εκλογές. Y creo que he encontrado corredores naturales de salida a sus planteamientos, por ejemplo, con el movimiento de mujeres que ha crecido, se ha extendido y se ha radicalizado en México y que tiene un puente importante con el zapatismo. Και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους που έχει βρει να το κάνει αυτό είναι να δημιουργήσει φυσικούς δεσμούς με άλλα κινήματα στο Μεξικό, όπως είναι αυτή τη στιγμή το κίνημα των γυναικών, το οποίο έχει εξαπλωθεί και έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και έχει πολλά κοινά σημεία με τον αγώνα των Ζαπατίστας. Miren ustedes, López Obrador tomó posesión en medio de una ceremonia en la que participaron autoridades indígenas, se le entregó un bastón de mando, hubo copal. Para mi gusto fue una ceremonia New Age, ¿no? Una ceremonia indígena. Pero ante el resto de la sociedad eso aparece como que está investido de la legitimidad de los pueblos indios. Μην ξεχνάμε ότι ο López Obrador πήρε την εξουσία μέσα από μια τελετή, διοργανώθηκε μια τελετή, στην οποία ονομάστηκε πρόεδρος, η οποία υποστηρίχθηκε από ηθαγενικές αρχές, του παραδόθηκε ένα σκύπτρο, έκαψαν κοπάλ, κάτι αντίστοιχο στο δικό μας λιβάνι, το οποίο χρησιμοποιούν σε όλες τις τελετουργίες. Για μένα ήταν πολύ New Age και όχι πολύ ηθαγενική αυτή η τελετή, αλλά στα μάτια μεγάλου μέρους του Μεξικάνικου λαού, αυτός ο άνθρωπος έχει την νομιμοποίηση των ηθαγενών της χώρας. Para seguir con esto, la guerra de los símbolos, López Obrador declaró el año de 2019, el año de Emiliano Zapata, de tal manera que toda la papelería oficial, todos los actos oficiales, tienen a Emiliano Zapata como el centro de sus actividades. Los pueblos indios de Morelos resistieron eso y impidieron que López Obrador celebrara el aniversario de Zapata en el lugar donde fue asesinado. Ellos impidieron que así fuera. Pero hay una lucha por lo simbólico tremendo que se está abriendo, y eso es uno de los grandes retos que el zapatismo tiene, cómo poder disputar y ganar esa lucha en lo simbólico. Que υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος πόλεμος συμβολισμών μέσα στο Μεξικό, ακριβώς του ποιος θα οικειοποιηθεί περισσότερα σύμβολα. Και μάλιστα ο ίδιος ο López Obrador ανακήρυξε το 2019 ως έτος του Εμιλιάνο Ζαπάτα και όρισε ότι όλες οι δημόσιες δραστηριότητες θα έχουν στο κέντρο τους
τη φιγούρα του Σαπάτα. Οι λαοί των Ιθαγενών της πολιτείας του Μορέλος εναντιώθηκαν πολύ έντονα σε όλη αυτή την κίνηση από την κυβέρνηση και μάλιστα εμπόδισαν τον Λόπες Ομπραδόρ από το να γιορτάσει την επέτειο του θανάτου του ήρωα της Επανάστασης στο σημείο στο οποίο δολοφονήθηκε. Υπάρχει όμως ένας πραγματικός πόλεμος για τους συμβολισμούς της χώρας αυτή τη στιγμή και αυτή είναι άλλη μια πρόκληση για τους Σαπατίστας. Por eso fue tan importante el manifiesto de muchas personalidades internacionales que se publicó denunciando que en Chiapas se mantenía la militarización y la acción de los grupos paramilitares. Eso fue realmente muy relevante, ¿no? Porque en esta disputa de las legitimidades, el que hubieran voces autorizadas de fuera diciendo eso sí existe, no es mentira, eso está ahí, acabó siendo un factor para romper ese cerco de disputa por la legitimidad. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν και πάρα πολύ σημαντικό το μανιφιέστο διεθνών προσωπικότητων, οι οποίες ξεκαθάρισαν, δήλωσαν ξεκάθαρα ότι στην πολιτεία της Τσιάπας ακόμα υπάρχει στρατιωτικοποίηση, ακόμα υπάρχει δραστηριότητα παραστρατιωτικών ομάδων, ότι όλα αυτά υπάρχουν, δεν είναι κάποιο ψέμα, δεν είναι κάποιο μύθος. Και το γεγονός ότι σημαντικές φωνές από το εξωτερικό της χώρας δήλωσαν αυτό ξεκάθαρα, ήταν πολύ υπέρ των Σαπατίστα σε αυτό το ζήτημα της νομιμοποίησης. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχουν πολλές ομοιότητες με ανάλογες εμπειρίες χωρών της Λατινικής Αμερικής που υπέφεραν κάτω από λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις και υπέστησαν αντίστοιχες συνέπειες από τις πολιτικές τους, αν σήμερα οι Σαπατίστας έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κάποιους δεσμούς με τα αντίστοιχα κινήματα των αντίστοιχων περιοχών, ενδεχομένως και κάποιες πιο συντονισμένες ενέργειες για κατεύθυνση μιας τέτοιας αντιπολίτευσης προς τις λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις όπου αυτές είχαν τέτοια μέτρα. La verdad no lo sé. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι να μας πει για την τροματική αύξηση των γυναικών δονειών και αν ο Σαπατισμός νομίζει, πιστεύει ότι μόνο η αύξηση των ποινών των κρατών, των δολοφόνων, είναι μέσο για να αντιμετωπιστεί. Τι άλλο νομίζει? No, el problema de los feminicidios en México es espantoso. Es un fenómeno que ha ido creciendo, extendiéndose a distintas entidades. No es algo que exista en territorios zapatistas, es algo que, como no existe el tráfico de drogas, como no existen los secuestros, todo el territorio zapatista es... No quiero exagerar, pero es un oasis en ese mar de inseguridad que se vive en México. Pero no hay, hasta donde yo conozco, una posición que diga por parte de los zapatistas más penas o menos penas. Lo que ha habido es el convocar y el facilitar para realizar los encuentros de mujeres que han resultado exitosísimos, ¿no? Ahora hay un nuevo encuentro convocado y esos encuentros generan fenómenos de autoorganización y de movilización, pero no hay una posición hasta donde yo sé así de que tal una situación como esta requeriría aumentar las penas de cárcel, etc. No creo que sea el terreno en el que ellos inciden. Το πρόβλημα των γυναικοκτονιών στο Μεξικό είναι πραγματικά τεράστιο, είναι κάτι φρικτό, το οποίο και αυξάνεται και εξαπλώνεται. Δεν υπάρχουν τέτοια κρούσματα στα εδάφη των Ζαπατίστας, όπως δεν υπάρχει και
όπως δεν υπάρχουν απαγωγές, όπως δεν υπάρχει εμπόριο ναρκωτικών. Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, η περιοχή στο Ζαπατίστας είναι πραγματικά μία όαση μέσα σε αυτή τη θάλασσα ανασφάλειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση των Ζαπατίστας, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη για πιο βαριές ποινές ή λιγότερο. Αυτό που σίγουρα έχει γίνει είναι το κάλεσμα προς τις γυναίκες, το κάλεσμα για τη μεγάλη συνάντηση που έγινε στο παρελθόν, καθώς και ένα κάλεσμα καινούριο. Η συνάντηση που έγινε ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένη και όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλες αυτές οι συναντήσεις οδηγούν σε αυτοοργάνωση. Δεν γνωρίζω όμως αν έχουν εκφραστεί συγκεκριμένα για την ανάγκη μεγαλύτερων κοινών ή λιγότερων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το έδαφος στο οποίο κινούνται. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η θέση του μέσου εργαζόμενου φυσικά σε σχέση με την κυβέρνηση, αν είναι ενθουσιασμένο ή αν αρχίζει να κονδυλεύεται. Και κατά δεύτερον, ποια είναι και η θέση του απέναντι στου Ζαπατίστα, εάν έχει την έννοια και θέλει να έχει καθιστού παγενεί στη χώρα του, ή αν θεωρεί ότι είναι τροποθέτη την ανάπτυξη τη χώρα. El nuevo gobierno ha tomado dos medidas importantes hacia el mundo del trabajo. La primera es un aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, el primero en mucho tiempo, que tuvo efectos. Y el segundo es crear las condiciones para la libertad sindical que no existían y que han sido importantes. Η κυβέρνηση του Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει υιοθετήσει δύο σημαντικά μέτρα ως προς το χώρο της εργασίας. Καταρχάς, προέβησε μια αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού και δεύτερον, εδραίωσε συνδικαλιστικές ελευθερίες οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. Se ha reunido con la disidencia magisterial, el movimiento magisterial independiente más importante, tiene 40 años de existencia, que nunca se había reunido con un presidente, se ha reunido con ellos en 7 ocasiones y forzó las cosas para que el dirigente sindical de los petroleros, que era muy corrupto, dejara el cargo. Συναντήθηκε επίσης με το κίνημα των δασκάλων, με τους ηγέτες του κινήματος των δασκάλων, ένα κίνημα το οποίο είναι πολύ δραστήριο τα τελευταία 40 χρόνια και με τα οποία δεν είχε ποτέ συναντηθεί κανένας πρόεδρος. Και επίσης ανάγκασε τον ηγέτη του συνδικάτου, τον πρόεδρο του συνδικάτου, του πετρελαϊκού τομέα, ο οποίος ήταν πολύ διεσμευμένος, να παραιτηθεί. La ciudad, en la frontera de México con Estados Unidos, en una de las zonas de producción de plantas de ensamble, hubo una huelga general como la que no se había visto en muchos años. Con todo esto quiero decir que hay una pequeña efervescencia sindical, un pequeño ascenso en la lucha de los trabajadores, ligada al nuevo gobierno, pero no dependiente necesariamente del nuevo gobierno. Ύστερα στο σύνορο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, εκεί όπου βρίσκονται και τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής, σημειώθηκαν πολλές απεργίες. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι υπάρχει ένας αναβρασμός και μία άνοδος στο συνδικαλιστικό κίνημα και στο εργατικό κίνημα, το οποίο δεν εξαρτάται από την τωρινή κυβέρνηση, αλλά έχει προκληθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
hay una relación entre un pequeño sector de el movimiento sindical de base y el zapatismo, pero es una relación muy localizada a ciertos franjas del movimiento sindical más militante, pero que no es extensiva al conjunto de los trabajadores. La cuestión indígena no está en el centro de la agenda del movimiento sindical en México. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι των συνδικαλιστικών κινημάτων βάσης τα οποία συνδέονται με τους Ζαπατίστας, αλλά είναι περιορισμένα, είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο συνδικαλιστικός κόσμος συνολικά δεν έχει, δηλαδή οι Ζαπατίστας δεν έχουν κάποια σημαντική θέση μέσα στον ευρύτερο συνδικαλιστικό κόσμο του Μεξικού. Las relaciones que se construyeron con una parte del movimiento sindical en 1994-95, que llevaron a sindicatos importantes a tomar las calles en la búsqueda de una salida pacífica en Chiapas, esas ya no existen más, entre otras razones porque esos sindicatos ya no existen más. Η σχέση που είχε δημιουργηθεί το 1994 και το 1995 ανάμεσα στους Ζαπατίστες και τα συνδικάτα και οδήγησε σε μεγάλες πορείες των συνδικάτων που υποστήριζαν την εξέλιξη μιας ειρηνικής λύσης, δεν υπάρχουν πλέον, δεν σημειώνονται πλέον και μεταξύ άλλων επειδή και τα ίδια τα συνδικάτα ήθελαν να δεν υπάρχουν πλέον. Εγώ ήθελα μια ερώτηση. Εάν στα ΕΛΕΝ και οι ζαπατίστικες κοινότητες, τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης έχουν αναπτύξει σχέσεις με άλλους ηθαγενείς λαούς του Μεξικού και πώς εκφράζονται αυτές οι σχέσεις σήμερα, αν υπάρχει δηλαδή ένα πανεθνικό ηθαγενικό κίνημα που έχει σχέση με τον ΕΛΕΝ. El 12 de octubre de 1996 se fundó el Congreso Nacional Indígena. No existían entonces las juntas de buen gobierno, pero el zapatismo promovió la formación de ese Congreso. Y luego, más adelante, en el marco de lo que fue la campaña de la compañera Manchú, se formó el Consejo Indígena de Gobierno y se nombraron concejalas de distintos pueblos indígenas. La campaña de Marichuy, desde mi punto de vista, mi lectura es que fue muy exitosa, promoviendo la participación de pueblos indígenas en distintas regiones del país y recuperando para la lucha y para el proyecto asociativo luchas que se habían quedado a nivel local. Στις 12 Οκτώβρη του 1996 δημιουργήθηκε το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ύστερα βεβαίως έχουμε και την εκστρατεία της συντρόφισσας Μαριτσούη, η οποία δημιούργησε το Συμβούλιο Ιθαγενικής Διακυβέρνησης. Θεωρώ ότι γενικότερα η εκστρατεία της Μαριτσούη ήταν πολύ επιτυχημένη στο να ενώσει διαφορετικά μικρά κινήματα ηθαγενών που υπήρχαν σε όλη τη χώρα διασκορπισμένα σε ένα κοινό πρόγραμμα. Αλληλική στο εσωτερικό, όπως ξέρω εγώ συγκεντρώσει από την πρεσβεία του πορείες ή άλλες παρεμβάσεις, πρακτικά θεωρεί αυτούς ότι βοηθάνε τους ζαπατίστες εκεί. Αν ας πούμε είναι κάτι που μένει μόνο στο κομμάτι που δεν το υπομαθμίζω της οικολογίας της, αν έχει κάτι να δει πάνω σε αυτό. No, mire, mi opinión personal otra vez es que ese tipo de iniciativas son muy importantes. Son muy importantes porque muestran que
el zapatismo no está aislado, muestran que el discurso oficial de querer presentar una realidad edulcorada es realmente mucho más amarga que la realidad que buscan presentar. Y acaban siendo para el cuerpo diplomático una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato no te impide caminar 5 metros, pero si tienes que caminar mucho más, se convierte en algo muy incómodo, muy, muy. Y eso es lo que ese trabajo de solidaridad puede ayudar a hacer, independientemente de que esos grupos también tengan sus luchas y sus compromisos dentro de sus países, en una sintonía con lo que está haciéndose también allá. Θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές, γιατί δείχνουν ότι οι Ζαπατίστας δεν είναι απομονωμένοι και ότι αυτή η εξοραϊσμένη εικόνα που θέλει η κυβέρνηση να περάσει προς τα έξω δεν αντιστοιχεί καθόλου στην πικρή πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Μεξικό. Επίσης για το διπλωματικό σώμα είναι κάτι σαν μια πέτρα μέσα στο παπούτσι τους, κάτι το πραγματικά ενοχλητικό. Αν έχεις μια πέτρα μέσα στο παπούτσι σου, δεν θα σε εμποδίσει από το να περπατήσεις 5 μέτρα, αλλά αν έχεις να περπατήσεις μεγάλη απόσταση, σίγουρα είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ ενοχλητικό. Και όλο αυτό βέβαια ανεξάρτητα και από τους αγώνες τους οποίους κάνουν αυτές οι ομάδες μέσα στη δική τους χώρα και οι οποίες μπορούν να βρίσκονται σε μια εναρμόνιση με τον αγώνα του Ζαπατίστας. Στην μετά άλλες ερωτήσεις σχετικά. Ναι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Έχω παρακολουθήσει, έχω πάει και στο Μεξικό μετά την πρώτη εξέλιξη. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο που θα ήθελα να το σχολιάσει, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι έχω δει τι μου το σκέφτομαι. Στη Λατινική Αμερική, δεξιά-αριστερά, με το δεξιά και το αριστερά, ας πούμε, δεν έχει την ίδια έννοια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Η ιστορία της Λατινικής Αμερικής δείχνει ότι το δεξιά αριστερής ήταν αυτό που ξέρουμε, δηλαδή καθιστώντα ουσιαστικά φασιστικά, μιλιταριστικά, με οργανωμένο παραστατιωτικό, παρακρατικό, δολοφονίες, γυναικών, αντιφρονούντων, άνθρωποι με δυο τους αγκολικότερα στις θάλασσες κλπ. Όχι μόνο στο Μεξικό, ενώ γενικότερα. Και υπάρχει και πολύ φτώχεια. Για παράδειγμα, στο Μεξικό, εκτός των κοινοτήτων των Ζαπατίστικων, η ταξική διαστρωμάτωση είναι πολύ, ρε παιδί μου, μακριά εξαλήνα, είναι πάρα πολύ μεγάλη το πλούτος η φτώχεια. Ενδεχομένως δεν υπάρχουν και άμεσα πράγματα και πολύ. Άρα πράγματι οι Ζαπατίστες βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι σε μια κοινωνία, ας πούμε, που έχει αυτή την ταξική διαστρωμάτωση, που έχει τόση φτώχεια, που έχει αντιμετωπίσει κυβερνήσεις ουσιαστικά ακροδεξιές, και τώρα έρχεται μια κεντροαριστερή κυβέρνηση και ξέρω εγώ, συνάπτει σχέση με τα συνδικάτα και το εργατικό κίνημα. Πιθανά δίνει ελευθερίες συνδικαλιστικές όπως είπατε που δεν υπήρχαν κτλ. Είναι δύσκολο, δηλαδή ίσως να το είπατε σε μια αποστροφή σας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τον δρόμο και εκεί θέλει ίσως στρατηγική, δεν ξέρω τι θέλει, δεν ξέρω τι θέλει. Να μην ταυτιστούν κάτι ή να μην έρθουν αντιμέτωποι με την υπόλοιπη μεξικάνικη κοινωνία. Δεν είναι, δηλαδή είναι άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε τον προηγούμενο στο Μεξικό, έχουν άλλο Μπολσονάρο και άλλο μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, ώστε να βρει έναν δρόμο εκεί που ήταν και πριν, με τη συντηρητική, δηλαδή η γύρωση που ήταν η Ζαπατίστα. Είναι πολύ δύσκολο. Sí, creo que es muy difícil, estoy de acuerdo con usted. Pero hay
hechos que son los que traté de explicar a lo largo de mi charla. Hay proyectos de desarrollo, entre comillas, para regiones de México, que son los proyectos que siempre ha querido hacer la derecha y no ha podido hacer, y que hoy se quieren hacer con un ropaje de izquierda, afectando los intereses de los pueblos y de las comunidades. Y ante eso no hay más que decir no. Eso es una cosa. Y del otro lado está el asunto de qué es lo que los zapatistas nos enseñan más allá de esa resistencia a esos proyectos. Y lo que nos enseñan es que los pueblos se pueden autoorganizar, autodirigir, se pueden hacer cargo de su propio desarrollo sin tener que depender de agentes externos. Eso que ellos han venido haciendo es una lección para todos, me parece. Independientemente del tipo de gobierno que haya en el país. Y ellos han hecho eso bien, con eficacia. Uno lo ve en las comunidades, ve cómo sus proyectos caminan, cómo la salud mejora, cómo los muchachos se van educando, cómo hay interés en la ciencia y cómo esos muchachos van creciendo cada vez más. Eso se ha visto a lo largo de estos 25 años. Y creo que eso es la otra cara del asunto. Está la resistencia, eso es cierto, pero está este proceso de autoafirmación que tiene que ver con la forma en la que ellos han encontrado sus raíces como pueblos para innovar la tradición y proyectarla en un futuro donde todos ellos tienen un lugar. Ναι, συμφωνώ. Είναι κάτι πραγματικά πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι με όσα έχω πει εδώ σήμερα προσπάθησα να εξηγήσω ότι υπάρχουν κάποια σχέδια ανάπτυξης τα οποία προωθούνται σε κάποιες περιοχές του Μεξικού και τα οποία προσπάθησαν κυβερνήσεις του παρελθόντος να εφαρμόσουν ανεπιτυχώς. Και εκεί πέρα υπάρχει μια συγκεκριμένη αντίσταση ενάντια σε αυτά. Ωστόσο, νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι αυτό που μας δείχνουν οι Ζαπατίστας πέρα από την αντίσταση. Και έρχεται, είπε, μια κυβέρνηση με προσωπείο αριστεράς για να περάσει αυτά τα σχέδια. Ναι, και καταφέρνει ακριβώς αυτό που δεν είχαν μπορέσει πολλές κυβερνήσεις να κάνουν στο παρελθόν. Έρχεται τώρα μια κυβέρνηση, η οποία παρουσιάζεται ως κυβέρνηση αριστεράς και μπορεί και τα προωθεί. Έρχεται να τα εφαρμόσει. Τι μου θυμίζει αυτό. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι πέραν από την αντίσταση την οποία μπορούν να προβάλλουν οι Ζαπατίστα σε σχέδια κυβερνήσεων, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόταγμα της αυτοοργάνωσης, της αυτοδιοίκησης, που να μπορούν οι ίδιοι να έχουν τη δική τους ανάπτυξη χωρίς να εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες. Και αυτό είναι ένα πραγματικό μάθημα, ανεξάρτητα από το τι κυβέρνηση μπορεί να υπάρχει, από το τι είδους κυβέρνησης μπορεί να είναι αυτή, υπάρχει όλο αυτό που έχουν καταφέρει τα τελευταία 25 χρόνια, το οποίο βλέπουμε ότι λειτουργεί, ότι πάει καλά, ότι είναι αποτελεσματικό. Βλέπουμε αποτελέσματα στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, βλέπουμε τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στις κοινότητες, εκπαιδεύονται, ενδιαφέρονται για τις επιστήμες. Επομένως, υπάρχουν αυτές οι δύο πτυχές, οι οποίες είναι και δύο πολύ σημαντικές και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ακριβώς ότι κοιτάξανε στις δικές τους ρίζες για να δούνε πώς μπορούν να πάνε πιο πέρα και να καινοτομήσουν πάνω σε αυτή τη βάση. Αναφέρθηκε στον αρχηγό των συνδικαλιστών στην Πετρελαϊκή Βιομηχανία, από ό,τι κατάλαβα. Πετρελαϊκή. Ναι, που
που είπε, απέλησε τον διεθνωμένο συνδικαλιστή των εργαζομένων, φαντάζομαι, στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, ο πρόεδρος της χώρας, καινούργιος. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, το 2014, ζούμε μια καινούργια για μας κατάσταση σχετικά, όπου το 1 τρίτο της χώρας έχει παραδοθεί στις πετρελαϊκές εταιρείες. Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε ότι η Ζαπατίστας αντιτίθεται σε τέτοια ανάλογα σχέδια στο Μεξικό, όπου δημιουργεί τεράστια προβλήματα αλλά και το ατύχημα που ξέρουμε όλοι στον κόσμο του Μεξικού, ποια ήταν η πιο αποτελεσματική δράση τους απέναντι, εναντίον μάλλον των εξορίξεων στην χώρα τους. Hasta donde yo tengo información, no es un terreno de lucha en el que ellos hayan participado directamente. Από όσο γνωρίζω, η μάχη ενάντια στις εξορίξεις δεν είναι ένας αγώνας στον οποίο έχουν εμπλακεί οι Ζαπατίστες. Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος που μπορεί να γνωρίζει κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτά τα... ¿Qué hay? Por un lado, pequeños grupos ecologistas que han venido denunciando los efectos sobre el medio ambiente de la industria petrolera como tal, pero como grandes movimientos sociales que pongan en el centro la crítica a la industria petrolera, como grandes movimientos, más allá de intelectuales, académicos o pequeños grupos, no hay. Υπάρχουν μικρές ομάδες οικολόγων οι οποίες έχουν εναντιωθεί σε τέτοιου είδους project, αναφέροντας όλα τα αρνητικά της πετρελαϊκής βιομηχανίας για τη χώρα, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποιο μεγάλο εθνικό συντεταγμένο κίνημα ενάντια σε εξορίξεις. Una precisión. La industria petrolera fue nacionalizada en México en el año de 1938 con el presidente Lázaro Cárdenas. Se le expropió sobre todo a empresas británicas y empresas estadounidenses. Y para pagar la indemnización, la expropiación, el pueblo mexicano participó dando lo que tenía. De tal manera que en el imaginario del nacionalismo mexicano, la industria petrolera siempre ha sido un pilar de ese imaginario. Y la lucha en contra de la privatización de esa empresa estatal ha sido parte muy importante de la agenda de quien es hoy presidente, López Obrador. Pero insisto, eso está en el imaginario de manera muy arraigada. De tal manera que la crítica a los efectos devastadores de la industria petrolera tiene muchas dificultades para tener una presencia social más allá de esos pequeños grupos. Mia diecrínese. Η Μεξικάνικη Εταιρεία Πετρελαίων εθνικοποιήθηκε το 1938 από τον Λάζαρο Κάρδενας. Μέχρι τότε βρισκόταν στα χέρια Αμερικανών και Βρετανών. Και μάλιστα τότε ο ίδιος ο λαός του Μεξικού πλήρωσε ένα αντίτιμο ώστε να εθνικοποιηθεί αυτή η βιομηχανία. Επομένως, αποτελεί ένα πυλώνα στο φαντασιακό του μεξικανικού λαού. Και μάλιστα, ο τωρινός πρόεδρος, ο Λόπες Ομπραδόρ, πρωταγωνίστησε σε αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Επομένως, το να βρει ένας αγώνας ο οποίος κινείται ενάντια στις καταστροφικές συνέπειες εξορίξεων στη φύση, είναι κάτι το οποίο δύσκολα βρίσκει λαϊκό έρισμα στο Μεξικό. Πέραν αυτών των μικρών ομάδων στις οποίες ήδη αναφέρθηκα. Στις περιοχές των απαθήκτας δηλαδή δεν γίνονται εξορίξεις. En Chiapas hay explotaciones petroleras, pero más pegado a Tabasco, fuera de la zona de influencia. Υπάρχουν στην πολιτεία de Chiapas, αλλά πιο βόρεια, κοντά στην πολιτεία του Ταμπάσκο, πέρα από την ζώνη επιρροής των Ζαπατίστας. Pero las explotaciones petroleras cambian toda la dinámica económica de la región. Αλλά αλλάζουν όλη την οικονομική δυναμική της περιοχής. Aumentan el costo de la vida. Fomentan la aparición de cantinas, de prostíbulos, de, o sea, hay un trastocamiento de toda esa zona. Μεταξύ άλλων, αυξάνεται το κόστος ζωής σε αυτές τις περιοχές, αυξάνεται ο αριθμός των φωνίων, υπάρχει μια πραγματική διαταραχή των κοινοτήτων μέσα στις οποίες γίνονται. Ωραία. Υπάρχει άλλη μία ερώτηση, γιατί πρέπει να έχεις πει τον χώρο σου για σιγά, πρέπει να δώσουμε. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει κάτι. Δύο, ας κάνουμε δύο. Το παιδί και... Δύο τελευταίες, για να νομίζω ότι και η Άννα που με τόσο χίλιο ευχαριστήσουμε είπε. Έχει... Ναι, γιατί έχει και μια κοιλιά έτσι. Το ωράριο της ερμηνείας είναι 1,5 ώρα κανονικά. Έλα, δηλαδή με ωραία. Όσο πιο σύντομα γίνεται, για κάποιες από εμάς ήταν πολύ μεγάλο το σοκ της στάσης μερίδας της μεξικανικής διανόησης απέναντι στην κυβέρνηση Ουμπραδόρ. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως μια συλλογική εξαπάτηση όλων αυτών των ανθρώπων που χρόνια τώρα ήταν, αν θέλετε, και μια δίωδος της φωνής των Ζαπατίστας σε ευρωπαϊκά εδάφη, εδώ, σε εμάς. Είναι αποτέλεσμα αμοραλισμού ή σύψης και, πώς να το πω, αποχώρησης από τον ακτιβισμό και τη συνέπεια της πολιτικής στράτευσης αυτών των ανθρώπων ή αποτέλεσμα αλλεπάλληλων εγκεφαλικών. Έχω μία τεράστια απορία σε σχέση με αυτό, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα που κατά καιρούς έχουν σημειωθεί και στα καθημάς, έτσι. Αλλά εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο εύκολα ερμηνεύσιμο. Γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, με τη μέρα παιδιά, μοιραζόμαστε τόπους, είναι πιο μαζεμένο. Λοιπόν, μπορεί να είναι άσχετη ίσονος σημασίας ως ερώτηση, οπότε ίσως να πάει και η άλλη ερώτηση και ό,τι προλάβουμε απαντάμε. No, yo creo que ahí sigue existiendo un sector del mundo intelectual muy importante que es cercano al zapatismo y crítico de lo que es obradorismo y que se mantiene, no cambió. Pero es cierto también que hay otro sector, nada despreciable, que sigue en una luna de miel con López Obradorismo, ¿no? ¿Por qué esa luna de miel? Cada una tiene su propia explicación de por qué se enamoró de López Obradorismo, ¿no? Yo creo que una de las razones principales es porque fue viable. O sea, de repente se vio en el López Obradorismo
una posibilidad de cambio, por más pequeño que sea, ante una situación que ya era inadmisible. Y en cambio, en el zapatismo se vio lejanía, a veces intransigencia, todas esas dificultades que fueron en ocasiones alejándolo, ¿no? Pero creo que el corazón de esa luna de miel es esa viabilidad de la transformación. Y es curioso porque en lo central el observador es antiintelectual, no es una figura que disfrute mucho de la compañía de los intelectuales, pero de que los hay, los hay. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της διανόησης, το οποίο ακόμα διατηρεί αυτή την σχέση και την υποστήριξη προς τους Ζαπατίστας και το οποίο εναντιώνεται στον Ανδρέας Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, που ζει ακόμα ένα κάποιο μήνα του μέλητος μαζί με αυτή τη νέα κυβέρνηση. Τώρα το γιατί, ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους. Εγώ θεωρώ ότι ο βασικός από αυτούς είναι ότι πολλοί θεώρησαν ότι εκεί υπήρξε μια πραγματική δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα, η οποία πραγματικά έχει φτάσει σε ένα σημείο ανυπόφορο. Σε αντίθεση με το όραμα των Ζαπατίστας, το οποίο φαντάζει κάπως πιο μακρινό, ίσως σε κάποια πράγματα πιο ανένδοτο. Και μάλιστα μου φαίνεται και περίεργο, γιατί ο ίδιος ο Λόπεζ Ομπραδόρ δεν είναι μια φιγούρα η οποία συνδέεται και πολύ με το χώρο της διανόησης. Υπάρχει όμως, πολλοί ζουν ακόμα αυτό το μήνα του μέλητος. Pero de que casi no es sexy el zapatismo, es cierto. Casi no es sexy. No como lo fue en el 94, en el 95. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Ζαπατίστες δεν είναι πια τόσο σεξι όσο ήταν παλιά, το 94 και το 95. Τελευταία ερώτηση. Δεν θέλω να κάνω αυτό από ένα μικρό σχόλιο και μια ερώτηση. Καταρχήν, σ' όλη τη γη βιώνουμε το ίδιο φαινόμενο. Οι κυβερνήσεις οι οποίες όσο το πράγμα είναι είτε είναι ακριαπτυρμοφιλέφες, είτε χωράνε το προσωπείο της σοσιαλδημοκρατίας, που ουσιαστικά επιτίθονται σε τέτοιου είδους συγκυρήματα με τέτοια χαρακτηριστικά. Οπότε, εκεί που ήθελα να σταθώ εγώ ιδιαίτερα είναι μία λέξη που χρησιμοποιήσατε, η έννοια της νομιμοποίησης. Μιλώντας για ένα κίνημα, η νομιμοποίηση αναγνώζεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, κυριακά αυτή τη στιγμή, στο σώμα των Ζαπατίστας, ως κάποιο είδος αναγνώρισης από το ίδιο το κράτος. Υπήρξε αυτό το κίνημα, ιδιαίτερα με την τελευταία στάση των Ζαπατίστας που σκεφτόταν στο ίδιο το σώμα αν θα εμπλακούν θεσμικά με την νόμιμη εκπροσώπησή τους ουσιαστικά στην ελληνική κοινωνία. Και αν θεωρείτε ότι αυτό νομιμοποίησε εντός εισαγωγικών και μία αφήγηση σοσιαλδημοκρατική, την οποία με κάποιο τρόπο αφομοίωσε και το συγκεκριμένο κόμμα, οπότε βρίσκονται σε μια θέση επαλήθευσης της θεωρίας, του λόγου τους και ενδυνάμωσης της ίδιας τους της πρακτικής, των πρακτικών. Αυτό. Mi lectura es que la legitimidad del zapatismo no viene de un reconocimiento del Estado. Viene de la causa que enarbola, viene de sus raíces, viene de la representatividad que ha construido, viene del horizonte que ha abierto, ya me estoy emocionando, viene de las alianzas que ha venido estableciendo. Creo que ese es el punto de partida central.
Y creo que la decisión de impulsar la candidatura de Marichuy para que pudiera participar electoralmente no los acerca ni remotamente a un esquema socialdemócrata. Por el contrario, creo que esa candidatura permitió al movimiento indígena reagruparse mucho más allá de lo que ya estaba, encontrar muchos más puntos en común y prepararse para enfrentar la embestida que se viene en contra. Entonces, mi lectura de la participación de la iniciativa de alrededor de la candidatura de Marichuy es muy, muy positiva, entendida desde eso, desde cómo ayudó a avanzar en la organización nuevamente desde abajo del movimiento indígena. Según tengo entendido, usted los zapatistas no tienen ninguna relación con la reconocimiento del κράτος. Έχει να κάνει με το σκοπό τον οποίο επιδιώκουν, έχει να κάνει με τις ρίζες, έχει να κάνει με τον ορίζοντα τον οποίο έχουν ορίσει, καθώς και με τις συμμαχίες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν. Και νομίζω επίσης ότι η απόφασή τους να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα της Μαριτσούη δεν τους πλησιάζει στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά αντίθετα ήταν κάτι το οποίο επέτρεψε στον κόσμο των ιθαγενών κινημάτων να βρουν κοινούς τόπους και να οργανωθούν και να προετοιμαστούν καλύτερα για την επίθεση στην οποία θα υποβάλλονταν όλο και πιο έντονα τα επόμενα χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι με αυτή την έννοια η απόφασή τους να συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία ήταν θετική, ακριβώς επειδή ενίσχυσε τον αγώνα των Ιθαγενών από τα κάτω και την οργάνωσή του. Να πάρω για την πολύ πλούσια και πολύ πολύ ενημέρωση που μας έκανες. Την άλλη εκπαιδευτική διερμηνία, όλους εσάς που είστε εδώ πέρα σήμερα, η Σπίδα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την αντιπληροφόρηση και την αλληλεγγύη στο κοινό του Ζαπατίστας και ταυτόχρονα θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση πάνω σε όλα τα κέρια ζητήματα που ακούσαμε σήμερα που ανοίγει αυτό το κίνημα. Με γνώμονα ότι η καλύτερη αλληλεγγύη είναι η ενίσχυση των αγώνων στους τόπους που ζούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.